Κατόπιν τώρα που λάβατε το COD των 36 εκατομμυρίων Ιανουάριο του 2015, λίγο πριν, λίγο μετά τις εκλογές, μπήκε η καθημερινή ΑΕ, οι καθημερινές εκδόσεις, μπήκαν ως εγγυητή, η μητρική εταιρεία καθημερινή ΑΕ μπήκε ως εγγυητή στα δάνεια και βγήκατε εσείς. Τελικά, έτσι, με αυτόν τον τρόπο, δεν κανένας μέτοχος από την οικογένεια που ήσασταν ως εγγυητές στα δάνεια αυτά με προσωπική εγγύηση, δεν ευθύνεστε προσωπικά για τα χρέη της εταιρείας. Δηλαδή, να σας απαντήσω. Βγήκε ο αδερφός, μπήκατε εσείς. Τώρα μπήκε ο πατέρας, ναι. Μπήκε η εταιρεία, βγήκατε εσείς. Τελικά βγήκατε και οι δύο και μπήκε η εταιρεία. Αυτό γιατί έγινε. Και να ολοκληρώσω την ερώτηση και απαντήστε. Είναι τυχαίο ότι αυτά γίνονται λίγο πριν, λίγο μετά τις εκλογές? Δηλαδή υπήρχε, επειδή το κλίμα ήταν σίγουρο. Αυτό πολύ γρήγορα είναι τυχαίο, ναι. Γιατί κανείς, εμείς ξεκινάμε και τα κάνουμε από το 2014. Ναι, αλλά ολοκληρώνονται τελικά η Ανώτατη Επιτροπή Πιστοδοτήσεων συνεδριάζει 27 πρώτου του 2015. Εγώ τι φταίω? Ωραία, απαντήστε μου στην πρώτη, στην άλλη ερώτηση. Πώς και γιατί έγινε αυτό και βγήκατε από εγγυητές? Να σας εξηγήσω. Ακούμε. Παρακαλώ. Ακούμε. Καταρχήν, ξέρετε τι σημαίνει προσωπική εγγύηση? Πολύ καλά. Τίποτα. Εγώρηση. Θα σας εξηγήσω γιατί. Άλλα είπε ο αδερφός. Ο αδερφός σας το αντίθετο είπε. Ε? Αντίθετο, ακριβώς είπε ο αδερφός. Δεν ξέρω τι είπε. Δεν είμαι εδώ να ασχολιώσω. Αφήστε να ολοκληρώσω. Προσωπική εγγύηση για μένα δεν λέει τίποτα. Θα σας πω γιατί. Πραγματικά στο δάνειο της Εθνικής, το οποίο ήταν ένα δάνειο πολύ παλιό, το οποίο ήταν και αλληλόχρεος λογαριασμός. Της Εθνικής δεν έπρεπε. Της Εθνικής και μόνο εκεί υπήρχε, δεν υπήρχε πουθενά αλλού. Ήταν αλληλόχρεος λογαριασμός, ο οποίος δεν είχε εγγύησεις, είχε μόνο προσωπική εγγύηση. Τι σημαίνει, ο πατέρας μου, λόγω της ηλικίας του λοιπόν, γιατί είναι. Αυτή τη στιγμή είναι 93 ετών, αποχώρησε και τον αντικατέστησα εγώ. Η προσωπική εγγύηση όμως είναι άλλη του πατέρα μου, άλλη δικιά μου, άλλη σήμερα, άλλη αύριο το πρωί. Η προσωπική εγγύηση δεν απαγορεύει την μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων. Άρα πρακτικά η προσωπική εγγύηση είναι μια καλή βούληση και θέληση του να πληρώσει. Πάμε παρακάτω. Τώρα το παρουσιάζεται τη μία πλευρά. Τώρα, να ολοκληρώσω. Όταν εγγυάστε, να ολοκληρώσω, παρακαλώ. Παρακαλώ. Λοιπόν. Είναι λίγο σύντομα όμως, γιατί ο χρόνος τρέχει. Σύντομα. Προσπαθώ. Πρόεδρος θα βοηθήσει. Δεν έχω πρόβλημα χρόνου, που σας είπα. Λοιπόν. Όταν λοιπόν η Εθνική Τράπεζα μπήκαμε στο COD μέσα, ήρθε και είπε. Καταρχήν, προσωπικές εγγύησεις σε COD δεν υπάρχουν και δεν υπάρχουν και σε εισηγμένες εταιρείες. Απλώς βάζω μια μικρή παρένθεση. Γιατί είναι πολύ μετοχικό. Αλλά πάμε παρακάτω. Και αυτό ήταν ένα παλιό δάνειο. Πήρε εμπράγματες ασφάλειες ρευστοποιήσιμες. Πήρε επίσης την εγγύηση που περιουσίου εμένα είναι οι μετοχές μου. Πρακτικά. Λοιπόν, πήρε την εγγύηση της εταιρείας, της μητρικής, που δεν την είχε. Πήρε ακίνητα, πήρε υποθήκες, πήρε όλη. Έχει εξασφαλιστεί σε πραγματικές σημερινές αξίες 130%. Σε ρευστοποιήσιμες αξίες, όχι σε άειλες αξίες, που και αυτές έχουν μεγάλη αξία. Καθώς έχει πάρει και την εγγύηση της μετρικής εταιρείας, η οποία σήμερα έχει μια καθαρή θέση 85 εκατομμυρίων, συμπεριλαμβανομένων και των δανείων. Μπήκαν όντως εγγύηση, δεν το αφισβητώ με αυτό. Απλώς βλέπω σας εξηγώ και σας λέω ότι αυτού του είδους τα δάνεια δεν έχουν προσωπικές εγγυήσεις. Ένα δάνειο προσωπικό ή ενός αλληλόχρεου λογαριασμού, ειδικά στο παρελθόν, όπου σας είπα και νωρίτερα ότι ήταν εύκολα τα πράγματα, ήταν εύκολα μια τράπεζα να δώσει. Εγώ θεωρώ ότι οι δανεισμοί με προσωπικές εγγυήσεις είναι χειρότεροι από τους. Ανάλογα ποιος εγγυάται. Εγώ συμφωνώ. Όταν οι εξασφαλίσεις είναι εμπράγματες και άμεσα ρευστοποιήσιμες, σίγουρα είναι καλύτερες. Αλλά και όταν εγγυάται προσωπικά με το σύνολο της περιουσίας του ένα αξιόπιστο και φερέ εγγυάτομο, είναι εξίσου θετικό για την διασφάλιση του δανείου. Δεν έχει αποδειχθεί. Έχουμε πει ότι κρατάμε επιφυλάξεις. Ενώ όχι της κρίσης. Μπαίνω στην τελευταία ερώτηση. Απαντήστε. Πολύ γρήγορα. Αύριο το πρωί έχω μια οικογένεια με 4 παιδιά. Γνωρίζουμε. Η γυναίκα μου αποφασίζει να με χωρίσει. Εκείνη τη στιγμή η προσωπική μου εγγύηση μοιράζεται στα δύο.
Γιατί παίρνει ένα κομμάτι και φεύγει η σύζυγός με τα παιδιά. Θέλω να σας πω ότι είναι πολύ θεωρητικό το κομμάτι της προσωπικής σύγκρισης. Είναι σημαντικό, αλλά είναι πιο σημαντικό για μας η εγγύηση των μετόχων της εταιρείας, η οποία έχει. Συγγνώμη. Η εγγύηση της εταιρείας που έχει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία έχει 65 εκατομμύρια καθαρή θέση. Η μητρική που εγγύηθηκε. Πείτε μου λίγο, περνάω στην τελευταία ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Ναι, γιατί ναι, απλώνονται αρκετά οι απαντήσεις, ενώ θα μπορούσε και πιο σύντομα. Λοιπόν, το 2011 υπήρχαν υποχρεώσεις στην μητρική, στην καθημερινή ΑΕ, 60 εκατομμύρια ευρώ. Και βλέπουμε αυτά στον ισολογισμό εξαφανίζονται και μεταφέρονται στους ισολογισμούς της θηγατρικής, αυτοί που αποσχίστηκαν τέλος πάντων, την καθημερινές εκδόσεις ΑΕ. Τελικά έγινε, γιατί έγινε αυτό, γιατί για καλύτερη οργάνωση της εταιρείας ή για να μεταφερθούν, για να έχει μηδενικό χρέος η καθημερινή ΑΕ. Θα σας το εξηγήσω, είναι πολύ απλό. Γιατί όπως σας είπα και νωρίτερα, εμείς κάναμε μια εταιρεία, τη holding εταιρεία. Η holding τι έχει, έχει μετοχές, δεν έχει δραστηριότητα και έχεις τις θηγατρικές, τις κόρες που λέμε, από κάτω με τα περιουσιακά στοιχεία. Επίσης, έχει την εκδοτική δραστηριότητα, η οποία είναι πρικοδοτημένη και με το βιομηχανικό κομμάτι. Είναι λοιπόν μια σαφής δραστηριότητα, την ενισχύεις και την κρατάς ζωντανή. Είναι σαφές. Μέσα στη μητρική εταιρεία είχες ένα θολό περιβάλλον, γιατί είχες έσοδα, έξοδα, άλλες δραστηριότητες. Η κάθε δραστηριότητα είναι σαφής, ξέρεις που βρίσκεται, ξέρεις τα έσοδά της, ξέρεις τα κέρδη της, ξέρεις τις ζημίες της. Και έτσι λειτουργείς. Έτσι λειτουργείς σωστά. Έχεις την κάθε δραστηριότητα απομονωμένη. Λες, εδώ πάμε καλά, έχουμε κέρδη, εδώ έχουμε κάποιες ζημίες. Έλα εδώ να φτιάξουμε αυτό, να ενισχύσουμε εκείνο. Είναι, το άλλο ήταν λίγο μπερδεμένο. Σούπα, όλα μέσα. Και έτσι τα χωρίζεις, τα ελέγχεις. Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Γιατί πρακτικά δεν αλλάζει τίποτα, γιατί είναι το ίδιο σχήμα. Γιατί απαντήσατε και στον κύριο Λάπα ότι δεν είχατε θέμα με λήξη πρόθεση, με δάνεια, με τόκους, με πληρωμή τόκων, όταν πήρατε τον Γενάρη του 2015 το COD. Παρ' όλα αυτά, όμως, η Ανώτατη Επιτροπή Πιστοδοτήσεων, που αναφέρει, επιλέξει το πρακτικό της, ότι εγκρίνει παράταση καταβολής τόκων Β' εξαμήνου του 2014, που ήταν 730.000 ευρώ, μέχρι 31 Τρίτου του 2015 και, όπως επιλέξει αναφέρεται, μέχρι την εκταμείευση της δεύτερης σειράς του κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου. Και πώς έγινε αυτό, γιατί το αρνηθήκατε, ενώ αλλιώς είναι τα πρακτικά της Ανώτατης Επιτροπής Πιστοδοτήσεων. Και είναι κάτι που δεν είναι νόμιμο, ένα καινούριο δάνειο να αποπληρώνει υφιστάμενους τόκους. Να ολοκληρώσω. Κοιτάξτε, δεν είμαι σίγουρος ακριβώς για ποιο κομμάτι μιλάτε, αλλά μπορώ να σας δώσω μια απάντηση σαφή. Το κοινοπρακτικό δάνειο ξεκίνησε, μπήκαν υποθήκες. Κάποια δάνεια σταμάτησαν, κάποια άλλα προχώρησαν. Μέσα στο χρονικό διάστημα της δημιουργίας του κοινοπρακτικού δανείου, και δεν ξέρω για ποιο διάστημα ακριβώς είναι αυτό, έγινε μια αναδιοργάνωση των υποχρεώσεων. Όταν ξεκινήσαμε τη γραφειοκρατία, άρχισαν τα κομμάτια να τακτοποιούνται σε ένα ενιαίο δάνειο. Αυτό πιθανόν να είναι για την περίοδο αυτή. Για ποια περίοδο κουβεντιάζεται? Απλώς η τακτοποίηση αυτή είχε μέσα και τόκους. Αυτό είναι για ποια περίοδο κουβεντιάζεται? Η τόκη Β' εξαμήνου 2014. Ναι, ακριβώς αυτό σας λέω. Ακριβώς το ίδιο πράγμα λέμε. Πληρώθηκαν με το COD δηλαδή. Αυτό όμως δεν είναι ένα νόμιμη πρακτική. Ασχέτως των διασφαλίσεων και τα λοιπά, στα οποία απαντήσατε και δεν έχουμε τα στοιχεία, αλλά η αποπληρωμή, κοιτάξτε, με το COD. Το τεχνικό κομμάτι. Αυτό δεν είναι συνήθως. Το τεχνικό κομμάτι, όπως σας είπα, δεν το γνωρίζω. Εγώ σας λέω ότι όλες μας υποχρεώσεις μπήκαμε στη διαδικασία σε συζητήσεις με τις τέσσερις τράπεζες. Χρονοβόρος και επίπονη διαδικασία. Πολλές συμβάσεις και ούτω καθεξής. Αυτό το πράγμα ενοποιήθηκε και έγινε ένα ενιαίο πακέτο. Μέσα στη διαδικασία αυτό, φυσικά, είναι αυτονόητο ότι υπήρχαν κάποιες καθυστερήσεις τη διάρκεια το δημιούργησης, το οποίο μπορεί να είναι κάποιων μηνών. Φυσιολογικό είναι, θεωρώ. Σας λέω, επαναλαμβάνω, δεν είμαι τεχνικός. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ, κύριε Λαφούζο. Θα διευκρινιστεί αυτό. Από το, ίσως να το πω μετά στην τοποθέτησή μου, δεν υπάρχει λόγος τώρα να κρατήσω χρόνο από κάποιον συνάδελφο. Ο κύριος Νικολόπουλος για 15 λεπτά. Όσο μπορεί πιο αυστηρά, κύριε Νικολόπουλε. Ναι.
Κοιτάξτε, μιας και έχουμε πει ότι μπορούν να απαντήσουν και τις επόμενες μέρες, κρίνω ότι λέω οι ερωτώμενοι για ερωτήματα που ενδεχομένως, αν δεν προλαβαίνουν οι άνθρωποι, εδώ τους θέλουμε με γράμμα να απαντήσουν. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας πω ευθύς εξ αρχής ότι μιας και δεν είναι ο χώρος εδώ να ανταλλάξουμε απόψεις ή να κάνουμε σεμινάριο για να πούμε αν η προσωπική εγγύηση είναι υπερτέρα πασης άλλης. Πρόεδρε. Θα χάσουμε την ώρα μας. Θα μου επιτρέψετε να υποβάλω λοιπόν τα ερωτήματά μου και μετά ο κύριος Αλαφούζος είτε θα του τα δώσω αν δεν μπορεί να κρατήσει σημειώσεις. Και έτσι λοιπόν, μιας και είναι της εποχής, είναι του σειρμού η κουβέντα για τη διαπλοκή, για το πόσον οι εθνικοί εργολάβοι πήγαν στα μέσα ενημέρωσης, θέλω το πρώτο ερώτημα να είναι σε συνέχεια εκείνου που ετέθη και από άλλον συνάδελφο εδώ. Υπήρξε και ο Αλαφούζος εθνικός εργολάβος και μπήκε πραγματικά στην πολιτική αντιδικία του Κωνσταντίνου Καραμαλή και του Γεωργίου Παπανδρέου και ακούστηκε εδώ από τον κύριο Αλαφούζο ότι, ξέρετε, το 64 υπήρξαν πολιτικές δυσκολίες. Υπάρχουν δηλαδή στις επιχειρήσεις πολιτικές δυσκολίες ή αντιστοίχως πολιτικές ευκολίες. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω πραγματικά εάν ήσαν και ποιες ήσαν αυτές. Επίσης, να το ήθελα, θα κάνω τα ερωτήματά μου και μετά, κύριε Πρόεδρε. Μετά θα κάνω τις ερωτήσεις. Τον χρόνο θα τον διαχειριστώ εγώ. Επίσης, κατηγορείται λοιπόν από αρκετές πλευρές και από την πλευρά των μέσων ενημέρωσης της οικογένειας Αλαφούζου ότι ο διαγωνισμός που βρίσκεται σε εξέλιξη δεν είναι τόσο αντικειμενικός, τόσο διαυγής. Και ήθελα το επόμενο ερώτημα να θέσω και να ρωτήσω τον κύριο Αλαφούζο. Εάν δηλαδή ο Γιάννης Αλαφούζος σήμερα έχει δώσει 1.000 ευρώ παραπάνω, εάν έχει δώσει λοιπόν 1.000 ευρώ παραπάνω, τότε... Δεν ακούτε, επεφωνάζει. Τι να κάνουμε, κύριε Αλαφούζο, τι να κάνουμε. Θα μας πείτε, λέτε ότι ήρθατε εδώ για να πείτε και πώς θα εκφραστώ. Κάνετε λάθος. Σας παρακαλώ. Αλλού, όχι σε μένα αυτά, αλλού. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, λέω λοιπόν, εάν πραγματικά ο Γιάννης Αλαφούζος δώσει 1.000 ευρώ παραπάνω. Είμαστε σε πολύ καλό κλίμα. Κρατήστε τον χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Σας παρακαλώ. Ωραία, άμα διακόψετε τον χρόνο, σταματάτε εσείς. Έτσι, μην διακόπτετε τότε. Λοιπόν, εάν δώσει 1.000 ευρώ παραπάνω, υπάρχει κανένας παπάς ή κανένας Τσίπρας που θα μπορέσει να μην δώσει την άδεια του τηλεοπτικού σταθμού στον κύριο Αλαφούζο? Είναι το δεύτερο ερώτημα. Το τρίτο ερώτημα. Το τρίτο ερώτημα έχει να κάνει για το πώς, με ποιο διαγωνισμό ο μάρτυρας που είναι σήμερα ενωπιών μας πήρε την Καθημερινή και πήρε και το ραδιόφωνο. Έγινε και τότε ένας διαγωνισμός σαν το σημερινό? Πήγανε δηλαδή και άλλοι άνθρωποι και όποιος έδωσε τα περισσότερα σε μια επιχείρηση που μπήκε μετά κρατικός επίτροπος, θυμάστε, στην Τράπεζα Κρήτης? Ήτανε δηλαδή περιουσία του ελληνικού λαού? Και ρωτώ, έγινε τότε διαγωνισμός και δεν θυμόμαστε? Και πόσο έδωσε τότε? Επίσης, για εκείνα τα μηχανήματα που ήταν πάρα πολύ μπροστά, που τα πήρε για να εκτυπώνει την Καθημερινή, με ποια διαδικασία? Σαν και αυτή του παπά, σαν μια άλλη διαδικασία? Πώς πήγε και πήρε τα μηχανήματα που εκτυπώνει την Καθημερινή? Με διαγωνισμό? Ήταν κι άλλοι, δώσανε πολλά? Τα πήρε από τον Επίτροπο της Τράπεζας Κρήτης? Και το επόμενο ερώτημα έχει να κάνει με το κτίριο, το ιστορικό κτίριο της Ελένης Βλάχου. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, υπήρχε μία δέσμευση ότι το ιστορικό κτίριο θα μετατραπεί σε μουσείο τύπου. Είναι έτσι? Αν είναι έτσι, γιατί δεν έγινε? Το ακίνητο επίσης που στεγάζεται στο Φάληρο η Καθημερινή, αληθεύει
ότι έχει κάνει παραβάσεις των πολεοδομικών όρων, ότι είναι αρκετά μέτρα πιο ψηλό, ότι έχουν εκεί επάνω τα κλιμακοστάσια μετατραπεί σε επαγγελματικούς χώρους, για να δούμε. Γιατί δεν είναι μόνο ηθικά τα ζητήματα που ακούσαμε εδώ από απαντήσεις, αλλά εδώ είναι και ουσιαστικά και πρακτικά και δείχνουν μια αντίληψη και μια νοοτροπία. Αν μπορώ εγώ, ο κάτοχος των μέσων ενημέρωσης, πραγματικά να κάνω ό,τι θέλω, να χτίζω σε όποιο ύψος θέλω κτλ. Και τώρα θα σας καταθέσω εδώ από την εφημερίδα της κυβερνήσεως ένα αντίγραφο για να διατυπώσω το εξής ερώτημα. Αν αληθεύει ότι είναι μέτοχος στην Sweet Home, την ανώνυμη εταιρεία ανάπτυξης και δόμησης ακινήτων, που έχει στην κατοχή της μια βίλα στη Μύκονο, όπου υπάρχουν καταγγελίες πως εκεί συρρέουν γνωστά πρόσωπα σχετιζόμενα με τη δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει. Καλά κάνετε και το επαναλαμβάνω και εγώ λοιπόν, αν είναι έτσι, εγώ όμως θα το καταθέσω. Δεν υπάρχει. Κάνετε πολύ καλά. Πώς αγοράστηκαν λοιπόν τα ακίνητα αυτά και αν υπάρχει δανεισμός από την Εθνική για αυτά τα ακίνητα. Γιατί αν πραγματικά είναι συνεταίρος με έναν υπόδικο ο μάρτυρας που έχουμε μπροστά μας, που πιθανόν να έχει διαπράξει εκείνος, όχι ο κύριος Αλαφούζος, διακεκριμένες μεγάλες απάτες. Αναφέρομαι στον κύριο Ασημακόπουλο, ο οποίος εμφανίζεται στις πολλές απολογίες του για κακουργηματικές απάτες ως άπορος. Αν αληθεύει λοιπόν ότι η κυρία Ασημακόπουλου είναι η μητέρα του κυρίου Ασημακόπουλου και συνεταίρος στην εν λόγω εταιρεία, αν υπέγραψε, ερώτηση κάνω κύριε Αλαφούζο και θα απαντήσετε, ερώτηση κάνω, καλά θα την ακούσετε την ερώτηση, υπέγραψε τη σκανδαλώδη μεταβίβαση η κυρία Σημακοπούλου του 7X που μας απασχόλησε όπως ξέρετε και χτες μας απασχόλησε εξαιτίας της αγωγής που έκανε ο Γιάννης ο Αλαφούζος, αλλά και όταν ήταν εδώ ο Γιάννης ο Αλαφούζος, αλλά και τη Βουλή έχει απασχολήσει και τους οικονομικούς εισαγγελείς, όπου εξαιτίας, όπως γνωρίζετε, αυτής της υποθέσεως, υπήρξαν και συνέπειες δικαστικές, αλλά και φορολογικές. Τώρα, επειδή λοιπόν, μισό, και χτες... Κύριε Νικολόπουλε, ναι. Να του δώσουμε χρόνο να απαντήσει. Ένα λεπτό, αν θα με αφήσετε να ολοκληρώσω, ναι, αλλιώς να ολοκληρώσω, και θα απαντήσει. Είσαι ο χρόνος, εσύ τον διαχειρίζεις. Ωραία, διακόπτω εγώ τον χρόνο λοιπόν τώρα. Παίρνω εγώ την ευθύνη αυτή. Πολύ ωραία. Διότι θα σεβαστώ και τον μάρτυρα. Πολύ καλά. Η Επιτροπή θέλει απαντήσεις. Πολύ καλά. Λοιπόν, από την άλλη μεριά όμως, οι υπόλοιποι συνάδελφοι, γιατί προλαβαίνουμε σε 15 λεπτά, κύριε Νικολόπουλε. Κοιτάξτε, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ακούστε. Εγώ διακόπτω. Εγώ έχω μια. Ακούστε να δείτε. Κοιτάξτε. Εγώ σέβομαι και τη διαδικασία, αλλά ακούστε να δείτε. Πρέπει να ακουστούν, γιατί πολλές φορές και οι ίδιες οι ερωτήσεις ζητούν ξεροκέφαλα απαντήσεις. Άρα λοιπόν ευθύνη, και λοιπόν, μόνο να ακουστούν και να διατυπωθούν οι ερωτήσεις, βεβαίως έχετε την ευθύνη να δώσετε το λόγο. Διακόπτω και να δίνω το λόγο στον κύριο Αλαφούζο. Κύριε Αλαφούζο, παρακαλώ, είτε προς απάντηση, προς διευκρίνηση, έχετε λοιπόν αυτό το δικαίωμα. Κοιτάξτε. Καταρχήν, αυτό που θέλω να πω πολύ απλά είναι το εξής. Ότι εδώ γίνεται μια συνεχής δυσφήμιση, σπήλωση. Εγώ καταρχήν λέω για πράγματα τα οποία είναι εμφανή. Δεν έχω πάει ποτέ στη Μύκονο τα τελευταία 10 χρόνια. Κύριε Αλαφούζο, λίγο. Δεν έχω πάει ποτέ στη Μύκονο τα τελευταία χρόνια. Δεν έχω κανένα περιουσιακό στοιχείο στη Μύκονο. Δεν έχω καμιά offshore εταιρεία που να έχει ακίνητο και ούτω καθεξής. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν την ιδιότητα πεταλάσπη και κάτι θα καθίσει. Κάποιος το είχε πει στο παρελθόν. Εμένα έτσι μου κάθεται. Εσείς εδώ με καλέσατε για να απαντήσω σε συγκεκριμένα ερωτήματα για χρηματοδότηση, για τα δάνεια και ούτω καθεξής. Εδώ δέχομαι μία επίθεση, εγώ θα έλεγα σχεδόν ύβρις, και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, ποιος είναι ο σκοπός αυτής. Εάν υπάρχει κάτι που ειλικρινά θέλει, εάν έχω κάνει μια παράβαση ή οτιδήποτε άλλο, ευχαρίστως να το συζητήσουμε.
Αλλά εδώ γίνεται μια συνεχής ύβρις. Λοιπόν, δεν έχω λόγο να απαντήσω σε ύβρις. Δεν με φέρατε εδώ για να με προσβάλλετε. Καλά. Δεν με φέρατε εδώ για να με προσβάλλετε. Επιτρέψτε μου... Λες, εάν είσαι συνέτερος, δεν σας αυτό δω. Με κακοποιό... Αυτό σας ρώτησε όμως. Έτσι μου είπε. Ωραία. Αν υπήρξε οποιαδήποτε προσβολή στην προσωπικότητά σας, στην ηθική σας, θα διατύπωνα εγώ αυτή την ένσταση. Εγώ σας λέω ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και σας λέω για κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε. Ότι εδώ με καλέσατε για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Ήρθα για αυτό το λόγο. Αυτό πρέπει να το σεβαστείτε. Δεν με φέρατε εδώ για να με σκυλώσετε. Δεν με φέρατε εδώ. Δυστυχώς, θα έλεγα. Ευτυχώς, και έτσι πρέπει να είναι, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι καλύπτονται και από κάποια ασυλία. Λέω ευτυχώς. Πρέπει να υπάρχει αυτό. Γιατί διαφορετικά θα είχαμε πάρα πολλές δυσκολίες στη λειτουργία στο να κάνουν το έργο τους. Δεν είναι όμως δυνατόν συνέχεια να γίνεται αυτή. Εδώ ήρθα σε ποιον σκοπό. Σταματήσει αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε κύριε Αλαφούζο. Τι έκανε ο παππούς μου, η γιαγιά μου, η θεία μου και ούτω καθεξής. Λοιπόν, σε κύριε... λίγο θα μου πείτε τι για τον προπάπο μου. Κύριε Αλαφούζο. Έλεος. Λίγο θα ήθελα, κύριε Νικολόπουλο, να με διακόψετε σε αυτό. Όπως προστάτευσα εσάς, ή μάλλον όπως σεβάστηκα τα δικαιώματά σας και διέκοψα την τοποθέτηση για να καταθέσετε απαντήσεις και διευκρινήσεις ή την πλήρη άρνησή σας για οτιδήποτε. Ή την πλήρη άρνησή σας, όπως εγώ την καταλαβαίνω. Ωραία. Είναι κακοήθεια, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Κύριε Αλαφούζο, τώρα με μένα γιατί τα βάζετε. Δύο λεπτά. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα. Με μένα γιατί τα βάζετε τώρα. Μα σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, με καλέσατε εδώ, ήρθα, καθίστε. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Κάθισα να κάνω τη δουλειά μου. Θέλω. Έχω να προσφέρω ό,τι μπορώ. Προσπαθώ να κάνω σωστά τη δουλειά μου. Και έρχεται εδώ. Λοιπόν, ανήκουστο. Κύριε Αλαφούζο, όπως ακριβώς εγώ εκτίμησα. Συνεχίστε, κύριε Νικολόπουλο. Ότι έχετε. Όχι, προεδρεύω, παρακαλώ, προεδρεύω. Κύριε Αλαφούζο, στου θεληματάριδε σα αυτά. Το λόγο θα τον δώσει ο πρόεδρο. Εγώ προεδρεύω. Αυτά στου θεληματάριδε σα. Παρακαλώ, κύριε Νικολόπουλο. Πότε θα σηκώνουν τόρφη και πότε θα κάθουν. Όχι σε μένα. Κύριε Νικολόπουλε. Λοιπόν, κύριε Αλαφούζο. Βλέπετε ότι κρατάμε όλη τη διαδικασία με πλήρεις κανόνες και πλήρη δικαιώματα και εκτίμηση της προσωπικότητας του καθένα. Αλλά, όπως ακριβώς εκτίμησα, και νομίζω ότι συνηγορούν και οι συνάδελφοι, ότι έπρεπε να διακόψει η διαδικασία να τοποθετηθείτε, γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Παρακαλώ πολύ και εσείς από τη μεριά σας, έχουμε όλη υποχρέωση απάνω στην κοινοβουλευτική διαδικασία και στους κανόνες της εξαστικής. Δεν νομίζω ότι κανείς έχει αρνηθεί τη λειτουργία της εξαστικής και την παρουσία σας εδώ. Και η εκτίμηση και η κριτική για το πώς διατυπώνονται ερωτήσεις, παρακαλώ να μην κατατίθετε, διότι εδώ έχετε την υποχρέωση να απαντάτε. Και οι βουλευτές θα κριθούν και από την κοινωνία και από τη λειτουργία της εξαστικής σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Παρακαλώ λίγο να κρατήσουμε αυτή την ισορροπία. Νομίζω ότι το έχουμε πετύχει. Δεν θέλω να χαλάσω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, να συνεχίσω, κύριε Πρόεδρε. Θα συνεχίσετε. Ναι. Αλλά παρακαλώ πολύ. Λίγο να κρατήσουμε την ποιότητα. Λοιπόν. Εγώ θα υποχρεωθώ, θα αναγκαστώ, αν χρειάζεται να ξαναδιακόψω, να δίνουμε το χρόνο μας, κύριε Νικολόπουλε. Λοιπόν, σύσταση, προτροπή, λοιπόν, φιλική, συνεργατική. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Ήθελα λοιπόν να συνεχίσω και να πω ότι παρότι... Όχι. Παρότι δεν κατάλαβα γιατί ζητούσε λοιπόν να απαντήσει... Κύριε Νικολόπουλε. Ναι. Δεν κατάλαβα ούτε εγώ και φαντάζομαι μαζί με μένα, ούτε οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, γιατί ήθελε να με διακόψει για να απαντήσει. Αφού είπε ότι δεν απαντά. Δεν το κατάλαβα να σας πω. Όπως επίσης, οι ερωτήσεις δεν έχουν το περιεχόμενο που θέλει να δώσει ενδεχομένως ο μάρτυρας για να αποφύγει. Και γι' αυτό θέλω να σας πω ότι αυτά τα ερωτήματα, όπως έκανα και με τον Γιάννη Αλαφούζο, με τον κύριο Κοντομινά και με όλους τους τραπεζίτες, θα πάνε και στη δικαιοσύνη για να απαντήσουν και εκεί, να δούμε αν είναι νόμιμα ή παράνομα. Λοιπόν, γιατί για παράδειγμα, κύριε Πρόεδρε, κίνδυνος κακουργηματικής απιστίας για την Εθνική Τράπεζα. Θα τα καταθέσω γιατί δεν έχω χρόνο. Για να δούμε δηλαδή, γι' αυτό σας είπα, δεν ήρθα εδώ για να μου γίνει σεμινάριο. Έχω περάσει σεμινάρια τραπεζικής. Κοιτάξτε εδώ της Εθνικής. Όλα αυτά τα πράσινα
είναι εκείνα που θα μπορούσαν έναν άλλον απλό άνθρωπο να τον καταστήσουν κατηγορούμενο, να του κλείσουν τους λογαριασμούς. Θα τα δώσω εδώ για τους όρους χορηγήσεως του χρεολητικού δανείου και για τις καθημερινές εκδόσεις εδώ, αλλά τι να κάνουμε, δυστυχώς, βεβαίως, το ξέρετε ότι δεν προλαβαίνουμε στο χρόνο αυτό. Όμως είναι φυσικό επακόλουθο τώρα, μετά από αυτό που είπε ο κύριος Αλαφούζος, που εγώ το δέχομαι, ότι θέλει να κινηθεί σε έναν πολιτικό πολιτισμό και δεν θέλει αυτός που έχει μέσα ενημέρωσης, που έχει ντουντούκες, που έχει μεγάφωνα να υπερασπιστεί τον εαυτό του, δεν θέλει ούτε καν να του υποβληθούν δυσάρεστα ερωτήματα. Αλήθεια. Αυτό που δημοσιεύει, που υπάρχει ανιερτημένο στο Wikipedia και αναφέρει πως η Καθημερινή έχει καταδικαστεί από το πολιτικό εφετείο Πειραιά για σειρά ψευδών και συκοφαντικών δημοσιευμάτων. Ακούστε σας παρακαλώ για πόσα. Όχι για ένα, όχι για δύο. Είδατε πόσο εθίγει πριν ο Μάρτης με μόνη την ερώτηση. Εγώ δεν υιοθέτησα. Εγώ δεν είπα ότι είναι ο κύριος Αλαφούζος συνεταίρος. Εγώ δεν είπα ότι πάει στη Μύκονο. Δεν το είπα καν, δεν το ρώτησα καν. Εδώ όμως, για ακούστε, 154 φορές εναντίον του Σοκράτη Κόκαλη, που αφορούσε την περίοδο από το Γενάρη μέχρι το Δεκέμβρη του 2001. Ακούτε, όχι μία, δύο, τρεις, τέσσερες, κύριε Πρόεδρε, γιατί σας βλέπω πολύ ευαίσθητο, μήπως και δεν είναι τα δικαιώματά τους. 154 φορές έγραφε στην Καθημερινή και τον δυσφημούσε. Ποιος το λέει αυτό? Ποιος το λέει αυτό? Το πολιτικό εφετείο του Πειραιά. Και πραγματικά θέλω να ρωτήσω τώρα, εάν ο κύριος Αλαφούζος έστειλε ένα εξώδικο εκεί στη Wikipedia για να πει, παιδιά, δεν είναι έτσι, δεν έχω καταδικαστεί γιατί 154 φορές δυσφημούσα από την εφημερίδα μου το ίδιο πρόσωπο. Τώρα, ακούσαμε... όχι κύριε Πρόεδρε, αφήστε με, 3 λεπτά έχει. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, θα διαχειριστείτε το χρόνο μου. Καλά, εντάξει. Δεν έχει καταδικαστεί ποτέ, κύριε Νικόλπε. Σας παρακαλώ πια. Έλα τώρα. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Ψυχραιμία, ψυχραιμία, παρακαλώ. Εγώ διαχειρίζομαι την υπόθεση. Δεν έχει καταδικαστεί ποτέ, είναι η απάντηση του κυρίου Αλαφούζου. Παρακαλώ. Για τα πρακτικά, κύριε Νικολόπουλε, ανέφερε ο κύριος Αλαφούζου να μιλούσε ότι δεν έχει καταδικαστεί ποτέ. Πολύ καλά. Άρα λοιπόν, η ανάρτηση στο συγκεκριμένο τόπο που σας είπα είναι ψευδής. Ακούσαμε για το πόσα φύλλα πουλάει η Καθημερινή. Και ήθελα να ρωτήσω, είναι αλήθεια ότι σταμάτησε να ανακοινώνει πόσα φύλλα πουλάει όταν είχε φτάσει στα 6.000 κυκλοφορίας? Και να ρωτήσω ακόμα, αυτά τα 16.000 φύλλα που σήμερα είπε εδώ ο κύριος Αλαφούζος, εάν οι οικονομικές υπηρεσίες ανατρέξουν, θα δουν να δηλώνει κάθε μέρα ότι πουλάει και να φορολογείται δηλαδή 16.000 φύλλα. Και ένα ακόμα ερώτημα σε αυτή την ενότητα. Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι είναι χιλιάδες οι συνδρομές των τραπεζών που έχουν γραφτεί να παίρνουν σε όλα τα υποκαταστήματά τους την Καθημερινή? Και εάν είναι πράγματι χιλιάδες, αυτό δεν είναι μια έμεση, μια χαριστική επιχορήγηση? Δεν είναι ένας αθέμητος ανταγωνισμός έναντι όλων των άλλων εφημερίδων? Γι' αυτό λοιπόν το ερώτημα είναι ένα και ευθύ. Πόσες χιλιάδες συνδρομητές έχει σε καταστήματα τραπεζών η Καθημερινή? Και τώρα θα ήθελα να ρωτήσω, θέλετε να με διακόψετε? Όχι, τελειώνω. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς έγινε η δανειοδότηση του εκείνου υπερβολικά υψηλού δανείου με αρνητικά ίδια κεφάλαια της εταιρείας, με πτώση τζίρου εργασιών, με ζημιές και με την επισήμανση όχι του Νικολόπουλου, αλλά του ορκωτού λογιστή που
χτύπαγε την καμπάνα και έλεγε «Σως, εδώ υπάρχει περίπτωση μη συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας». Κι όμως οι τραπεζίτες είχαν λεφτά, φαίνεται έτσι οι άνθρωποι, δεν είχαν που να τα δώσουν και δίνανε σε αυτή την εταιρεία. Εδώ βεβαίως χρειάζεται μια απάντηση, γιατί έτσι κι αλλιώς θα διερευνηθεί αυτό, δεν θα περάσει έτσι. Και ήθελα να μάθω εάν τα κεφάλαια των 36 εκατομμυρίων ευρώ που πήρε ως δάνειο ήταν εν πωλής και από αποθεματικά αμερικανικών, βρετανικών, ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών ταμείων που είναι μέτοχοι στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, και αν ξέρει ο κύριος Αλαφούζος ότι ήδη από τη μεριά τους διερευνούν και τη συγκεκριμένη δανειοδότηση. Βάσει του κοινού ομολογιακού δανείου αυτού που δόθηκε στις 30 του 2014 και την τροποποίηση, ναι, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, 5 του 2015, η σύμβαση αναφέρει ότι η τράπεζα μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση σε περίπτωση κατάσχεσης, δέσμευσης περιουσίας ή επί άλλου βάρους επικινητής ή ακίνητης περιουσίας και μάλιστα υποχρεώνει σε καταβολή χρηματικού ποσού άνω των 100.000 ευρώ. Και αυτά, αν συμβαίνουν κύριε Πρόεδρε, σωρευτικά καθ' όλη τη διάρκεια του δανείου. Επειδή λοιπόν γνωρίζετε ότι και ο αδελφός του μάρτυρος συμμετέχει στην εταιρεία της οποίας σήμερα εξετάζουμε το δανεισμό, γνωρίζετε ότι του έχει δεσμευθεί όμως η περιουσία του, η κινητή και η ακίνητη, ερωτώ αν υπάρχει θέμα για την εταιρεία που σήμερα εξετάζουμε και στην οποία συμμετέχει και ο Γιάννης Αλαφούζος και τέλος, αν δόθηκαν ανταλλάγματα για να γίνουν όλες αυτές οι δανειοδοτήσεις και να παρακαμφθούν οι πράξεις του Διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, αλλά και οι κανόνες χρηματοπιστωτικής πολιτικής και κοινής λογικής και των διδαγμάτων της κοινής πείρας. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα πάντως έτσι να αποδεχθώ, γι' αυτό θα το ξαναρωτήσω τον κύριο Αλαφούζο, δεν έχετε καταδικαστεί κύριε Αλαφούζο ποτέ σε ποινή φυλάκισης, το ερωτώ και πάλι, ούτε για μη καταβολή χρεών στο δημόσιο, ούτε άλλες καταδίκες σε βάρος σας έχετε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Νικολόπουλο. Δεν θα ξαναπάρετε το λόγο. Κύριε Αλαφούζο, έχετε το λόγο για να... θα μας τα δώσετε. Όλα τα στοιχεία αυτά, μπορεί να τα γνωρίζει ο κύριος Νικολόπουλος. Απαξιώ να απαντήσω. Κύριε Αλαφούζο, τα στοιχεία δεν αφορούν τον κύριο Νικολόπουλο, αφορούν την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Δεν αφορούν. Κοιτάξτε, οι ερωτήσεις τις από τα μέλη. Μπορείτε να τις επαναλάβετε εσείς. Μπορεί να ενδιαφέρει εμένα, παραδείγματος χάρη, κύριε. Μπορείτε να τις επαναλάβετε εσείς και να σας απαντήσω. Δεν θα ήθελα και ως πρόεδρος να υπάρχει τέτοια ασέβεια και προς μέλος της Επιτροπής. Μα δεν είναι. Δεν είναι η λέξη απαξιών απαντήσω, επιτρέψτε μου να το βαστίγει όλους. Να το πω έτσι. Δεν είναι έτσι. Για να το λάβετε λίγο πιο σοβαρά και ευαίσθητα. Κύριε Πρόεδρε, είμαι εδώ. Σας το λέω κι εγώ. Είμαι ήρεμος. Σας το λέω καλότροπα. Οι συνάδελφοι όλοι με τις δυσκολίες, με τις μικρές αντιπαραθέσεις, βεβαίως. Γι' αυτό ήρθα εδώ. Δεν ήρθα εδώ τώρα για ένα λίβελο. Μπορείτε να καταθέσετε την πραγματικότητα και να απορρίψετε... Να αφήσετε, κύριε Πρόεδρε, να λέει αυτά. Εμένα παρακαλώ, παράσημα είναι αυτά. Αλλά για την Επιτροπή μας και για εσάς να λέει ότι θα πρέπει να πάρουμε την αδειά του, τι θα ρωτήσουμε, νομίζω με συγχωρείτε. Είμαι 28 χρόνια στη Βουλή. Αυτό δεν έχω ξαναδεί ποτέ. Αυτή τη στιγμή διακόπτεται όμως εμένα. Παρακαλώ. Κύριε Αλαφούζο, για να μην. Καταρχήν δεν έχει προσωπικό χαρακτήρα η όλη συνομιλία. Εδώ δεν είμαστε στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν μου επιτρέπετε. Ως γνωστή ως άγνωστη. Υπάρχει κάποιο λόγο, δεν μπορώ να το καταλάβω. Σας έχει καλέσει ένας θεσμός της Βουλής. Να απαντήσω. Και σας λέω ότι αυτές οι εκφράσεις προτείνω να διαγραφούν. Δεν υπάρχουν. Δεν κατατίθεται στη δημοσιότητα τέτοιες εκφράσεις. Είναι προσβολή προς τη δημοκρατία. Νομίζω ότι σας καλώ να συμβάλλετε στη συζήτηση. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ. Και να απαντήσετε. Παρακαλώ. Λοιπόν, άκουσα κάτι περί χιλιάδων σύνδρομων. Γιατί αυτό αφορά την ευρύτερη και νομίζω ότι έχει σημασία. Εντάξει. Η Καθημερινή σήμερα έχει 3.000 συνδρομητές, σπίτια. Θα ολοκληρώσω.
και έχει περίπου και 1.500 New York Times. Οι συνδρομές και 1.200-1.500, εκεί δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, New York Times. Εντάξει. Αυτή η διακίνηση γίνεται με έναν δικό μας μηχανισμό. Οι συνδρομές οι οποίες έχουν σχέση με τράπεζα είναι λιγότερος των 300. Πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι δυστυχώς σήμερα είμαστε η μόνη πρωινή εφημερίδα με κάποιο οικονομικό ενδιαφέρον. Το λέω σχεδόν, δεν θέλω να θίξω τίποτα, αλλά ουσιαστικά είναι ένα εργαλείο που έρχεται στο σπίτι σου, στο γραφείο σου και υπάρχει άνθρωπος ο οποίος, ξέρετε, τον ικανοποιεί. Είναι μια ευχάριστη πρωινή ενασχόληση για ορισμένους από εμάς. Όσο αφορά και τις καταδίκες, τις οποίες αναφέρατε με μεγάλη ευκολία, όχι, δεν έχω καταδικαστεί. Αλλά αυτό... Γιατί επιτρέπετε να υπάρχει ανάρτηση αυτή, κύριε Αλά... Να ολοκληρώσω. Σας άφησα, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, νομίζω ότι υπάρχει κατανόηση εκ μέρους μου. Παραβίαση του κανονισμού. Θα ρωτάμε επί μισή ώρα. Όχι, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Έχει διακοπή. Με μια μισή ώρα απάντηση τώρα. Ο κύριος Αλαφούζος. Ο κύριος Αλαφούζος να πει. Έλα, μωρέ, σταμάτα μου. Έλα, σε παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Σταμάτα, δεν σε ξέρουμε. Σταμάτα. Έλα, τώρα. Νομίζω ότι. Τι εκστρατιά ολόκληρη ανθρώπων. Τώρα που σου κάνω ένα. Και άμα σε ρωτήσει. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ, δεν έχει το λόγο ούτε ο κύριος Νικολόπουλος ούτε ο κύριος Σταμάτης. Έρχεσαι με πακέτο έτοιμο. Λέμε το τι έχεις βάλει. Ας πω τι είσαι, τους έχει βάλει ο Αλαφούζος. Κανένας βουλευτής δεν θα είσαι. Σας παρακαλώ πολύ. Γι' αυτό δεν είσαι. Σας παρακαλώ πολύ. Γι' αυτό ενώ βάζεις δεν μπαίνεις στη Βουλή. Επικαλούμε τη σοβαρότητά σας, παρακαλώ πολύ. Γι' αυτό και δεν θα ξανάρθεις. Κατάλαβες. Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, γι' αυτό και δεν θα ξαναμπεί. Κύριε Νικολόπουλε, μπορείτε να μου κάνετε το χαρτί να μιλάτε με μένα. Κύριε Σταμάτη, με μένα παρακαλώ. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν έχει το λόγο κανένας. Κανείς δεν έχει το λόγο. Κύριε Αλαφούζο, ολοκληρώσατε. Έλα, ηρέμησε. Ολοκληρώσατε, κύριε Αλαφούζο. Αξίως ο μισθός σου. Ολοκληρώσατε, κύριε Αλαφούζο, γιατί αλλιώς θα τροφοδοτήσουμε κύριο Γιάννη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεν έχω καταδικαστεί ποτέ. Προσπαθώ να θυμηθώ και τα ερωτήματα τώρα, γιατί έχουμε λίγο. Λοιπόν, όπως σας είπα, τα φύλλα είναι κάτω από 300 των συνδρομών των τραπεζών, που το θεωρώ και μικρό νούμερο. Τι άλλο έχουμε. Ναι, με ρωτήσατε για Wikipedia. Είναι ένας κοινός τόπος. Δεν είναι αξιόπιστος. Δεν είναι δική μας ανάρτηση. Είναι ένας τόπος όπου μπορεί όποιος θέλει να μπει μέσα να κάνει οτιδήποτε. Υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα στη Wikipedia, υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα σε site. Είναι αδύνατον σήμερα να κάθεσαι να τα παρακολουθείς. Δεν γίνεται, είναι πρακτικά αδύνατον. Σήμερα είναι έτσι, αύριο μπαίνει κάποιος, γράφει κάτι άλλο. Ναι, είναι πολύ πιθανό όλα αυτά. Δεν καταδικάστηκε κάτι ποτέ από τον Κόκαλη. Όχι. Πότε? Κύριε Νικολόπουλε, δεν έχετε το λόγο. Ποτέ. Εντάξει, κύριε Αλαφούζο, ευχαριστώ πολύ.